Πάμε να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ξέρετε, οι κακοποίησεις ζώων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, εστιάζω σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, είναι εβδομαδιαίο φαινόμενο, πολλά τα περιστατικά τα οποία τα καλύπτουμε σχεδόν μέρα παραμέρα εδώ στην εκπομπή. Πρόσφατα βασανίστηκε ένας γάτος, ένας σκύλος εκεί στην Δυτική Κρήτη. Θα πάμε στη Δυτική Κρήτη και συγκεκριμένα στο Δήμο Αποκορώνου, καθώς έχουν προχωρήσει και έχουν πάρει πολύ ζεστά το θέμα των μηνυμάτων που πρέπει να λαμβάνει η νέα γενιά μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Είχαμε κάποια μαθήματα φιλοζωίας και ευαισθησίας για την προστασία των ζώων με αποδέκτες μικρούς μαθητές. Είχαμε ένα σεμινάριο από κτηνιάτρους. Προχωρά και ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των στηρώσεων και θέλω να συναντήσουμε και να κλείσουμε το πρώτο μέρος με τον κύριο Σταύρο Σταυρουλάκη, είναι αντιδήμαρχο στο Δήμο Αποκορώνου. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ, με ένα υπέροχο φόντο βέβαια από πίσω, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είμαι στο όμορφο κόκκινο χωριό του Δήμου Αποκορώνου. Μάλιστα. Από εκεί έτυχε να σκεφτούμε. Οι ομορφιές της Κρήτης απερίγραπτες. Την ίδια ώρα βέβαια το ζήτημα της προστασίας και της κακοποίησης των ζώων είναι ένα θέμα που μας αγγίζει, ασχολούμαστε και μας επηρεάζει. Τι έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα και με αποδέκτες μικρά παιδιά? Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι φέρονται με βάναυστο και άδικο τρόπο στους καλύτερους φίλους του ανθρώπου. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να προστατεύσουμε όσο μπορούμε αυτά τα ζώα, τα αδέσποτα, γιατί τη χάνουν καλύτερες μεταχείρισεις. Και βρήκαμε την ευκαιρία να καλέσουμε ένα δημοτικό σχολείο, την 5η και την 6η τάξη, προκειμένου να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο που δέχτηκαν οι εθελοντές κτηνίατροι να παραδώσουν στα παιδιά, με στόχο να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους οι κτηνίατροι, οι οποίοι είναι και καθήλυνα αρμόδιοι για το θέμα, ούτως ώστε πέραν το ότι η νέα γενιά σαφώς και έχει καλύτερη αντιμετώπιση απέναντι στα ζώα, θεωρούμε ότι όχι μόνο οι μεγάλοι μπορούν να διδάξουν τους μικρούς, αλλά θεωρούμε και ότι οι μικροί μπορούν να διδάξουν και τους μεγάλους σε κάποια θέματα. Η ανταπόκριση ήταν θερμή. Παρακολούθησαν το σεμινάριο πολλά παιδιά. Θεωρούμε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ενημέρωση, για την παιδεία που πρέπει να λαμβάνουμε και οι μικροί και οι μεγάλοι, ούτως ώστε όσο το δυνατόν να μειωθεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο της κακοποίησης που παρατηρούμε τώρα τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει στον τόπο μας. Έχετε εστιάσει στην οτροπία που πρέπει έτσι να καλλιεργηθεί από μικρές ηλικίες. Κάνατε μία αναφορά στο πώς αντιλήφθηκαν τα παιδιά αυτή την πρωτοβουλία σας και την επαφή με κτηνιάτρους. Απορίες είχαν? Δεν είχαν πολλές απορίες. Τα παιδιά μπορώ να πω ότι είναι πιο ενημερωμένα και από πολλούς μεγάλους όσον αφορά τα ζώα. Θεωρώ ότι τα παιδιά μας διδάσκουν ουσιαστικά σε αυτό. Ακριβώς. Θεωρούν απαράδεκτο το να πειράξουμε ένα συμπαθή τετράποδο ζώο, ας πούμε. Το θεωρούν εκ των νου κάνευ το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να πειράξει. Δεν μπορούν να το δεχτούν τα παιδιά. Και με αυτόν τον τρόπο και εμείς τους περνάμε αυτό το μήνυμα, ούτως ώστε και αυτά να συμβάλλουν και να διδάξουν για τους μεγαλύτερους. Μάλιστα. Τι να πούμε. Αναφορικά και το πρόγραμμα των στηρώσεων, νομίζω, ολοκληρώθηκε. Εμείς αναταχτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούμε τις στηρώσεις. Οι στηρώσεις, ο γύρος αυτός, ο δεύτερος για το 2022, ολοκληρώθηκε. Θα ακολουθήσει και τρίτος και τέταρτος. Μάλιστα, και όσο χρειαστεί, ούτως ώστε να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή καλύτερη διαχείριση στα αδέσποτα. Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Επίσης, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.